Λοιπόν, με τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ θα συνεχίζουμε να ασχολούμαστε και τα επόμενα λεπτά στο απόψινό δελτίο ειδήσεων του ITV. Να μιλήσουμε με τον Μάκη Χατζηεφρεμίδη. ΠΑΣΟΚ από πάντα, αυτοδιοικητικό από πάντα, πολλές φορές δήμαρχο Κόνιτσας, αλλά εδώ θα μιλήσουμε κυρίως για το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Χατζηεφρεμίδη, ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε για το ΠΑΣΟΚ του μέλλοντός μας. Κύριε Χατζηεφρεμίδη, σας ρωτώ ευθέως. Μου είχατε πει δεν είχατε αποφασίσει, ήσασταν μεταξύ Γερουλάνου, Διαμαντοπούλου και Δούκα. Τυχαία λέω τα ονόματα. Μεταξύ αυτών των τριών ήσασταν. Ποιον θα ψηφίσετε την Κυριακή? Να το αφήσουμε, αγαπητέ μου Βλάση, την άλλη εβδομάδα που θα είναι και το πιο κρίσιμο κομμάτι αυτής της προεκλογικής περίοδου. Δηλαδή ποιος θα είναι πρόεδρος, γιατί τώρα δεν θα εκλεγεί κανείς πρόεδρος, θα πάμε σε μια δεύτερη κυρία. Έχεις αποφασίσει, Μάκη, έχεις αποφασίσει. Και απλά δεν θέλω να το πω, δηλαδή δεν θέλω να το πω δημόσια. Δεν θες να πεις δημόσια τώρα, αλλά έχεις αποφασίσει. Έχεις αποφασίσει. Ναι, βέβαια. Έχεις αποφασίσει. Όμως δεν είναι καλό να το πω δημόσια, δεν θέλω να επηρεάσω κανέναν. Δεν επηρεάζουμε τώρα, εντάξει, 500 χρόνια δημοκρατία. Νομίζω ότι αυτό είναι το τελευταίο, το δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι η συμμετοχή. Και η συμμετοχή θα πρέπει να ανέβει πολύ ψηλά. Πάνω από 300.000. Γι' αυτό και από αυτή τη θέση μου, από τη θέση αυτή, καλώ όλους όσους επιθυμούν να υπάρχει ένα ΠΑΣΟΚ ισχυρό που θα ξαναφέρει την ελπίδα στον ελληνικό λαό να συμμετέχουν σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Είναι μια δημοκρατική όμορφη διαδικασία, μια γιορτή να το πω έτσι για την δημοκρατία, για το ΠΑΣΟΚ αλλά και για τη δημοκρατία, και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα συμμετέχουν. Πιστεύω θα ξεπεράσει τον αριθμό, βέβαια τον παλιό που ήταν 270.000, και νομίζω θα ξεπεράσει και τα 300. Να προσπαθήσω εγώ να καταλάβω ποιον θα ψηφίσεις, Μάκη. Όχι, θα πρέπει να είναι εντός της Βουλής ο επόμενος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ή όχι, ή δεν έχει σημασία? Εντάξτε, δεν έχει τόσο σημασία. Βέβαια καλό είναι να είναι και μέσα στη Βουλή, αλλά τη στιγμή που έχουμε υποψήφιους και μπορεί να είναι υποψήφιος κάποιος που δεν είναι μέσα στη Βουλή, δεν μπορούμε να de facto να αποκλείσουμε αυτούς που είναι εκτός. Τι είναι καλύτερο για σένα, θα πρέπει να είναι ή όχι? Άρα λοιπόν δεν αποκλείονται και αυτοί που είναι υποψήφοι που δεν είναι στη Βουλή. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Νομίζω τα στελέχη που έχουν, τα στελέχη που έχει το ΠΑΣΟΚ είναι τόσο δουλεμένα και στη Βουλή αλλά και στην κοινωνία, που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν με άνεση την επόμενη μέρα στα καθήκοντα και της Βουλής αλλά και της επαφής με την κοινωνία. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τώρα, θα πρέπει να είναι στα αριστερά του ΠΑΣΟΚ ή στα δεξιότερα του ΠΑΣΟΚ, στην κεντρώα πλευρά του ΠΑΣΟΚ? Ο επόμενος ηγέτης πρέπει να εκφράζει περισσότερο το κέντρο ή περισσότερο το αριστερό κομμάτι του ΠΑΣΟΚ? Χαμογελάτε. Νομίζω από το 1982 το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην πλευρά της σοσιαλδημοκρατίας. Δεν είναι ούτε σοσιαλιστικό, ούτε δεξιό κόμμα. Είναι ένα κόμμα το οποίο καλύπτει ένα χώρο ευρύτερο. Δηλαδή το κέντρο, τους φιλελεύθερους, τους δημοκράτες, τους οικολόγους και τους ανθρώπους που τους χώρους εκείνους που παλεύουν για την συνοχή της κοινωνίας, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει συνοχή η κοινωνία. Αλήθεια είναι. Υπάρχουν αυτοί που έχουν την άνεση, τη μεγάλη, την οικονομική, υπάρχουν και εκείνοι που δεν έχουν άνεση. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας μεσαίος δρόμος που να υπάρχουν αυτοί που λέμε η μεσαία τάξη γενικότερα. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να βγάλει το μήνα της η τάξη αυτή που πριν μερικά χρόνια κατάφερνε να επιβιώσει και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της χώρας. Δυστυχώς είναι στα τάρταρα.
είναι σε μια κατάσταση η οποία σωστά δεν είναι αυτή. Τιμή για τη χώρα αυτή τη δημοκρατία. Σωστά είναι όλα αυτά που λέτε, κύριε Χατζηφρεμίδη, όμως εγώ θα επιμείνω λίγο ακόμη. Αν σας ζητούσα να αυτοπροσδιοριστείτε, εσείς στο πολυσυλλεκτικό ΠΑΣΟΚ είστε προς το κέντρο περισσότερο ή προς την αριστερά περισσότερο? Στο πολυσυλλεκτικό ΠΑΣΟΚ μέσα. Είμαι σοσιαλδημοκράτης. Κεντρός, θέλετε να με πείτε κεντρό. Θέλετε να με πείτε κεντροαριστερό, πέστε με κεντροαριστερό. Είμαι στο χώρο του κέντρου. Αυτή είναι η θέση μου από παλιά και συνεχίζω να κρατάω αυτή τη θέση. Μάλιστα. Και νομίζω ότι το σύνολο των ψηφοφόρων ή η πλειοψηφία των ψηφοφόρων, των Ελλήνων ψηφοφόρων, κινούνται στο χώρο αυτό του κέντρου. Μην ξεχνάτε ότι η μικρασιατική μου καταγωγή μου επιτρέπει να πω ότι ήταν βενιζελική η δική μου. Άρα λοιπόν βρίσκομαι σε αυτό το χώρο και από ιστορία, από παράδοση, έτσι ακριβώς. Τώρα μου λέτε ότι είστε κεντρός, μου λέτε ότι δεν σας πειράζει να είναι ή να μην είναι στη Βουλή ο επόμενος ή η επόμενη αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Αυτά τα δύο εμένα με οδηγούν να πω ότι ο Χατζηεφρεμίδης θα ψηφίσει τη Διαμαντοπούλου. Κύριε Τόκα, ακούστε με. Εμένα με ενδιαφέρει την επόμενη μέρα, μετά τη Δεύτερη Κυριακή δηλαδή, αυτός που θα αναλάβει το χώρο ως πρόεδρος να διευρύνει τον κύκλο, να μην στενεύει φοβικά τον κύκλο των συνεργατών, των ανθρώπων που θα στηρίξουν στο Πανελλήνιο το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να έχει ανοιχτούς ορίζοντες και να μην είναι φοβικός. Αυτό θα δώσει τη δύναμη και την ορμή που χρειάζεται για να κυβερνήσει αύριο το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε σε 2,5 χρόνια, έχουμε εκλογές. Και νομίζω το πολύ. Είναι πολύ κοντά να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι με 5 ανθρώπους γύρω του ο πρόεδρος, αλλά πρέπει να είναι με χιλιάδες 5 γύρω του. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν φτιάχνεις το μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα και αγκαλιάζεσαι από το σύνολο της κοινωνίας και ταυτόχρονα δίνεις την ελπίδα στην ελληνική κοινωνία για ένα καλύτερο αύριο. Πώς βλέπετε αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν ξέρω αν είδατε το βίντεο του Κασελάκη σήμερα. Πώς βλέπετε αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ? Τι λέτε? Δεν το είδα. Δυστυχώς ο κύριος Κασελάκης κατάφερε δια της παρουσίας του και της τακτικής επικοινωνίας του να διαλύσει έναν χώρο που δεν είναι σωστό. Έτσι, έχει αυτός ο χώρος έχει τα δείξει. Σας βολεύει αυτό, κύριε Χατζηφρεμίδη? Σας βολεύει αυτή η διάλυση? Δεν νομίζω ότι πρέπει το ΠΑΣΟΚ να στηρίζεται στη διάλυση των άλλων κομμάτων. Πρέπει να στηρίζεται στον εαυτό του. Και νομίζω ότι υπάρχει στελεχειακό δυναμικό τέτοιο και από μεγάλους αλλά και μεσαίους και μικρούς και νέους ανθρώπους, οι οποίοι θα προωθήσουν τις ιδέες προς την κοινωνία και η κοινωνία να είστε σίγουροι ότι θα αγκαλιάσει αυτές τις ιδέες και θα έχει το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Πρώτο κόμμα, το λέτε δεύτερη φορά αυτό απόψε, πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Δεν είναι ένα εύκολο στοίχημα. Μα είδε, κύριε Ντόκα, βλέπουμε ότι από μέσα από τη Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι έχουν αποφασίσει να σιγά σιγά να χαμηλώσουν τον κύριο Μητσοτάκη. Η κοινωνία η ίδια και αυτή το αποφάσισε, το είδαμε στις ευρωεκλογές εξάλλου, ότι το 41 το πήγε 28, που σημαίνει ότι πολύ γρήγορα η κοινωνία αλλάζει ρότα. Γιατί το ΠΑΣΟΚ όμως είναι χαμηλά, είναι στο 13-14, πάντα 15 με εκτιμήσεις ψήφου. Δεν είναι στο 20 αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά. Αυτά τα νούμερα, αυτά τα ποσοστά θα είναι παρελθόν πολύ γρήγορα. Μάλιστα, για να δούμε. Κλείνουμε, κύριε Χατζηφρεμίδη, λοιπόν. Θα εξαρτηθεί πολύ από αυτό που θα βγει πρόεδρος, αν ανοίξει τα φτερά του και αγκαλιάσει το σύνολο και των υποψηφιών αλλά και της κοινωνίας. Μάλιστα. Που τάσεται με το κόμμα. Κατανοητό. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα που θα είναι πιο ξεκάθαρα. Βεβαίως, τα πράγματα. Βεβαίως. Θα μου πείτε την άλλη εβδομάδα, είμαι σίγουρος, στη διάδα που θα υπάρξει. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε μια εκτίμηση για τη διάδα του δεύτερου γύρου.
να καλέσουμε, όχι, αυτό που μπορώ να κάνω είναι να καλέσω από αυτή τη θέση και εγώ και εσείς, δημών δηλαδή, να καλέσω την κοινωνία να συμμετέχει σε αυτή την γιορτή της Δημοκρατίας. Ξέρετε, το Πασόκ ήταν εκείνο που ξεκίνησε να εκλέγει προέδρους. Αλήθεια, με τον Γιώργο Παπανδρέου μοναδικό υποψήφιο. Τότε έτσι είναι όμως. Ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία, ακολούθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ και θα ακολουθήσουν και άλλα κόμματα σιγά σιγά. Άρα λοιπόν και τώρα, τώρα πρωτοποριακά, νομίζω με σοβαρότητα, διαλεχτή σοβαρότητα, με σοβαρότητα που είναι αξιοζήλευτη, χειρίστηκαν τα θέματα όλη αυτή την προεκλογική περίοδο οι υποψήφοι και καταφέραμε να φτάσουμε στο τέλος της διαδρομής όπου πάμε σε εκλογές. Μπορεί να υπήρχαν και κάποιες ας πούμε αψιμαχίες, αλλά ήταν δευτερεύουσες σημασίας, έτσι. Δεν ήταν κάτι σημαντικό και σοβαρό. Ευχαριστώ θερμά. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε όλοι μέσα μας και έτσι πρέπει να χειρίζονται τα θέματα όλοι. Όχι αυτό που γίνεται στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν βγει όχι απλά μαχαίρια αλλά χατζάρια. Ευχαριστώ θερμά κύριε Χατζη Εφρεμίδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για τα πολύ ενδιαφέροντα. Να είστε γερός. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή ψήφο και προχωρήστε.